Η κάλπη της επόμενης Κυριακής είναι άδεια για τους δύο διεκδικητές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ παρά τη διαφορά των 25.000 ψήφων που τους χωρίζει. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή την ώρα που ο Χάρης Δούκας επιδιώκει τη μεγάλη ανατροπή όπως έκανε στο Δήμο Αθηναίων. Εν ώψη του δεύτερου γύρου, στην πρώτη του συνέντευξη μετά τα εκλογικά αποτελέσματα, ο Δήμαρχος Αθηναίων και υποψήφιος για την αρχηγία δήλωσε ότι το 70% των πολιτών ψήφισε για να αλλάξει η ηγεσία του κόμματος με τον νυν πρόεδρο να σηκώνει το γάντι. Είχαμε 6 υποψηφίους και 5 από αυτούς έβαζαν κεντρικό το θέμα της αλλαγής ηγεσίας, ο καθένας με την πρότασή του. Και αν θρήσετε τα ποσοστά αυτά, είναι κοντά στο 70%. Αυτό το αίτημα για την αλλαγή της ηγεσίας νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ισχυρό. Και με επέλεξαν οι πολίτες ακριβώς για να εκφράσω αυτό το αίτημα. Και το δίλημα είναι ακριβώς θέλουμε ένα μικρό και φοβικό Πασόκ του 12, 13, 14% ή θέλουμε ένα μεγάλο νικηφόρο Πασόκ που θα είναι η επόμενη προοδευτική διακυβέρνηση στο τόπο. Επειδή είμαστε μηχανικοί και οι δύο, και εγώ κύριος Δούκας, οι μηχανικοί πρέπει να ξέρουν και καλά μαθηματικά. Δηλαδή, η λογική αυτή νομίζω ότι είναι λίγο. Κάνει ένα άλμα. Mm-hmm. Στην ίδια περίπτωση, μπορούσε να πει κάποιο ότι το 80% του είπε ότι κακώς κατέβηκε υποψήφιος. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι πολίτες ήρθαν σε μια διαδικασία, μας τίμησαν. Εγώ θέλω να σας πω τη δική μου την πλευρά, είμαι πολύ ευχαριστημένος. Και τους τιμώ όλους και μαζί θα προχωρήσουμε όλοι, διότι πια τα πράγματα έχουν πάρει μια ανωδική τροχιά. Οι επιθέσεις φιλίας προς τους υπόλοιπους υποψηφίους έχουν ήδη αρχίσει, τόσο από τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο και από τον Χάρη Δούκα, που τονίζουν πως αν εκλεγούν, οι συνυποψήφοι τους θα έχουν θέση στο τραπέζι των αποφάσεων. Οι υψηλές πτήσεις του Γερουλάνου και της Διαμαντοπούλου στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα δεν έχουν περάσει απαρατήρητες από τα ραντάρ των δύο μονομάχων. Μπορούμε μαζί να καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα και έχουν όλοι εξαιρετικές προτάσεις και δράσεις. Να αναφέρω για παράδειγμα ότι ο Παύλος έχει φτιάξει ένα πολύ αναλυτικό πρόγραμμα την αναγέννηση που το δουλεύει πάρα πολλά χρόνια. Η Άννα Διαμαντοπούλου έχει πει πολύ ωραία πράγματα, κυρίως και στο κομμάτι της ψηφιοποίησης σε διάφορους τομείς. Ο Μιχάλης έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές για τη δυνατότητα συνεργασίας με ένα προοδευτικό πρόσημο. Η Νάντια Γιαννακοπούλου έχει βάλει πολλά θέματα για τις περιοχές όπου έχουν πολύ μεγάλες κοινωνικές ανισότητες. Προφανέστατα θα αξιοποιηθούν όλοι, διότι πρέπει, έχουμε χρέος να αξιοποιούμε όλες μας τις δυνάμεις. Δεν το συζητάμε. Αλλά προσέξτε, εάν σήμερα σας μιλήσω για ρόλους, θα φανεί ότι είναι παζάρι. Ότι είναι παζάρι. Για μένα, πολιτική χωρίς ηθική δεν είναι πολιτική. Λοιπόν. Και μ' αρέσει να τιμώ τους υποψηφίους μου, διότι έδωσαν πραγματικά ένα αγώνα σημαντικό. Δεν υπάρχει παζάρι, υπάρχει η ανάγκη να είμαστε όλοι μαζί και θα είμαστε όλοι μαζί. Ανδρουλάκης και Δούκας συμφωνούν στη διεξαγωγή ενός debate με τους όρους και τις λεπτομέρειες να αποφασίζονται σήμερα στη συνάντηση που θα έχουν τα επιτελεία τους με την ΕΔΕΚΑΠ, αναζητώντας την ιδανική μέρα με τα χρονικά περιθώρια να στενεύουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε debate και να συζητάμε ανοιχτά και καθαρά. Κάποιες φορές κάποιος κερδίζει, κάποιες φορές άλλος χάνει. Έτσι είναι στη ζωή. Όμως πρέπει να μιλάμε και να συζητάμε, γιατί είναι κρίσιμη διαδικασία. Είναι ιστορική κάλπη, έχει εθνικά χαρακτηριστικά. Από τη δική μου πλευρά, σας είπα ότι είμαι θετικός. Και ελπίζω να βρούμε ένα φορμάτ για να γίνει το debate με πολιτικό πολιτισμό, όπως είναι το προηγούμενο debate. Το φορμάτ, ας πούμε, το ίδιο το προηγούμενο debate θα σας έβρισκε σύμφωνο. Θα το συζητήσουμε αύριο. Στη Βουλή έχει διαδοχικά ραντεβού σήμερα ο Παύλος Γερουλάνος με τους δύο υποψηφίους για την Προεδρία.